Πολλά τα ερωτήματα για τις σεισμικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Κυπαρισιακό κόλπο. Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απαντήσεις, ενώ επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένης, που μίλησε για ενκρυπτό έρευνες που θέτουν σε κίνδυνο την βιοποικιλότητα της περιοχής. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αρσένη σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές μας. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συζητήθηκε στην Βουλή και βέβαια την απάντηση που πήρατε από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Ναι, αυτό που έγινε καταρχήν ότι επιβεβαιώθηκε ότι γίνονται σεισμικές έρευνες, κάτι που δεν το γνωρίζαμε, υπήρχαν μόνο διαρροές. Να θυμίσω ότι σε επιστολή του στα ΕΛΠΕ προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace και WWF, τις ενημέρωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές, ούτε ο φορέας διαχείρισης του Κυπαρισιακού. Να θυμίσω επίσης ότι πρόσφατα είδαμε και όλο το Πανελλήνιο, αν θέλετε, συγκινήθηκε από τον Ζηφιό που διασώθηκε μετά από 3 μέρες προσπάθειας των εθελοντών στις ακτές της Αθήνας, τον Άλυμο και συνέχεια στη Σαλαμίνα. Και αυτή τη στιγμή στον Κυπαρισιακό, στην Ελληνική Τάφρο, το σπίτι του Ζηφιού, το βασικό του ενδιέτημα που λένε οι οικολόγοι, εκεί πέρα που ζει, βομβαρδίζεται αυτή τη στιγμή. Στα 250 δεσιμπέλ είναι το ύψος των ηχητικών βομβών. Να θυμίσω ότι με βάση τις επιστημονικές μελέτες στα διεθνή περιοδικά, πάνω από το 230 διαλύονται τα εσωτερικά όργανα του Ζηφιού. Μιλάμε για μια επίθεση στην ζωή με ανυπολόγιστες επιπτώσεις, τόσο για την βιοποικιλότητα, αλλά και για την ζωή και των υπόλοιπων των ανθρώπων. Δηλαδή, αν φύγουν οι ζυφοί, αν φύγουν οι φυσιτήρες και τα άλλα ίδια από εκεί πέρα, ή σκοτωθούν και βρεθούν στο βυθό, πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε καν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Ο κύριος Υπουργός σας είπε βέβαια ότι έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα. Δεν ξέρω σε αυτό, γιατί είδα ότι εκεί επικράτησε και μία ένταση στη Βουλή, θα έλεγα, με εσάς να λέτε ότι δεν έχει τηρηθεί κανένα απολύτως μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός δεν γνωρίζει καλά τα θέματα του περιβάλλοντος, οπότε δεν γνωρίζει τα μέτρα του που επικαλούνταν. Επικαλούνταν τα μέτρα του ACOBAMS, μιας διεθνής συμφωνίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα και τη δεσμεύει, και διάβασα ποια είναι τα μέτρα του ACOBAMS και δεν τηρούνται. Ένα βασικό μέτρο είναι να μην γίνονται σεισμικές έρευνες στην Ελληνική Τάφρο και σε αντίστοιχους χώρους όπου το ACOBAMS και το IUCN και άλλες διεθνή φόρα έχουν χαρακτηρίσει ως οικότοπους απόλυτης προστασίας. Οπότε και μόνο από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε. Κάνουν σεισμικές έρευνες εκεί που απαγορεύεται, στο πιο κρίσιμο σημείο της θαλάσσιας φύσης της Μεσογείου, την Ελληνική Τάφρο, αυτό το χάσμα που χωρίζει την Αφρικανική πλάκα με την Ευρωπαϊκή, την Ελλάδα, και δημιουργεί αυτά τα βάθη από 2,5 μέχρι 3.500 μέτρα βάθος, όπου ζουν ζώα που δεν θα ζούσαν αλλιώς στη Μεσόγειο. Αυτά τα ζώα απειλούνται αυτή τη στιγμή. Κύριε Αρσένη, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας απόψε. Ευχαριστούμε πολύ.